πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είμαστε λίγο η παρακμή στο σπίτι. Είμαστε οι καινούργιες παίκτρες, λες και δεν ήμασταν ποτέ εδώ. Ας πούμε, η Μαρία, όταν είχαμε βγει, κερδίσαμε τη δοκιμασία στην ομαδική, λέει στο Μανώλη στο τραπέζι, για πες μου, τι να κάνουμε, έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες και είμαι εγώ εκεί. Εντάξει, τις δίνεις ή δεν τις δίνεις χαστούκι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πώς δουλεύουν οι συμπαίκτες σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι έχω ένα πλάνο μελλοντικό και θα ξέρω τι μου γίνεται όσον αφορά τις ομαδικές κτλ. Θέλω να βοηθήσω την Τέμη και το Διονύση και στα άλλα παιδιά θα τους δώσω με βάση ότι είναι δημιουργική. Ξέρω ακριβώς που θα δώσει κάθε τι και πραγματικά θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Θα παίξει πολύ έξυπνα και πολύ μοχθηρά, όπως συμφωνήσαμε. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία. Με τα τρία υλικά να είναι η Μαρία. Παίρνω το αίμα μου πίσω για αυτό που έκανε με τον Γιώργο και τον Κωστάκη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι παίζει πολύ βρώμικα η Μαρία και σε βλέπετε τόσο χαριτωμένη. Ετοιμάσου, Μάρλεν. Είσαι η επόμενη από την κομμότρια που πρέπει να φύγει από το σπίτι. Μάλιστα. Τι έκανες τώρα. Μπορώ να απαντήσω τώρα. Με... Όχι! Παίζω βρώμικα. Τι παίζω βρώμικα. Θέλεις να μπούμε σε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Όταν βγήκε ο Γιώργος και μας είπε τι έγινε με την ομαδική, ότι το βράδυ είχαν πει ότι δεν θα βάλει, θα βάλει τον Μπέλο, μετά έβαλε τον Γιώργο, μετά χρησιμοποίησε την κάρτα, όλα αυτά είναι άσχημα. Οπότε καλά τις έκανε. Εγώ τον Τζον τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου σύστα κι αυτός. Ότι χρηστάω την προηγούμενη φορά και γι' αυτό που λέμε στο σπίτι ότι με ενοχλεί να με το κάνει. Εγώ κάνω χιούμορ με τα κιλά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι επιλογή μου και είμαι έτσι, οκ. Αλλά όταν αυτό γίνεται συνέχεια, όλη μέρα, καταντάει ενοχλητικό. Επειδή λοιπόν νομίζω ότι τη ενόχλησε πλάγα που κάνω με τα υλικά, με τα προϊόντα του. Τη λέω ότι τα τρώει στο σπίτι, σήμερα μου έδωσε δύο υλικά. Σαν τρακτέρ. Η Κατερίνα θα έχει και εκείνη σαφράν. Και η Κατερίνα σαφράν λοιπόν. Γιατί κάνει πολύ παρέα με το Σταύρο και το Σταυρί. Α, και τις μαθαίνουν πράγματα. Δίνει στην Κατερίνα το σαφράν γιατί κάνει παρέα με το Σταύρο και το Σταυρί. Ειρωνικό ήταν γιατί κάνανε πάρα πολύ παρέα μέχρι που σε ένα σημείο έφτασε να του κράζει και μετά να ξανακάνει παρέα μαζί του. Γενικά προσπαθεί να πάρει όσες πιο πολλές γνώσεις, σου ρωτάει συνέχεια πράγματα, όλους μας στο σπίτι. Και τη το πει ειρωνικά ξεκάθαρα. Εγώ που την ξέρω το κατάλαβα. Όχι για την Κερίθρα, Αλήθεια δεν το σκέφτηκα. Vegan. Δεν είναι vegan. Συγγνώμη. Τρώει σαλάμια και τυριά. Διασφαλίζω τη θέση μου για σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τη διασφαλίσω για την ομαδική που έρχεται, γιατί τότε είναι που θα χτυπήσουν τα παιδιά. Το περιμένω αυτό, αλλά είμαι εδώ μαχήτρια να παλέψω. Δεν το φαντάστηκες ότι κακοποιούμε τις μέλισσες για να τις πάρουμε? Ναι, το μόνο που σκέφτηκα, επειδή είναι μέλι, θεώρησαν το πιο εύκολο υλικό για να δουλέψεις. Δεν έχω λόγια. Αλλά έχει να κάνει με την άγνοια. Ζητάω συγγνώμη για την Κερίθρα. Γιατί θα μάθει τώρα ότι αυτό που μου έδωσε είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου δώσει. Τρώει σαλάμια και τυριά. Αυτός που θα ήθελα να κερδίσει σήμερα θα ήταν ο Γιώργος. Γιατί πρέπει να είναι στο σπίτι και θα βάλει και φιτιλιές με αυτή την κάρτα. Πολλές φιτιλιές. Πραγματικά ήθελα να τη δυσκολέψω. Αλλά δόξα τω Θεώ, να είναι καλά ο Μπέλος. Της είπε τη συνταγή και τι να κάνει για να τα βγάλει εις πέρας. Συγκλονιστικό.